Να σε ρωτήσω, έχεις κάνει πράγματα που έχεις μετανιώσει? Στη δουλειά, όχι. Όσον αφορά τις φωτογραφίσεις τώρα. Ή τις φωτογραφίσεις, πιθανό. Κοίτα, εάν είχα τα μυαλά που έχω τώρα, ναι, πιθανόν και να έπαιρνα άλλες αποφάσεις. Αλλά στα 20 σου και στα 19 και στα 21, δεν έχεις τα ίδια μυαλά. Είσαι πάνω στον ενθουσιασμό σου, πάνω στην τρέλα, στην... Ο χώρος του modeling όμως γενικότερα, Μένια μου, έτσι και αλλιώς, κάποια πράγματα τα επιτρέπει. Πώς να το πω, είναι ένα κομμάτι της δουλειάς. Ναι. Ναι, και εκείνη ειδικά την εποχή ήταν το βασικό να κάνεις τέτοιες φωτογραφίσεις, δηλαδή ήταν μέσα στη δουλειά σου. Όλα τα μοντέλα είχαν στο ενεργητικό τους τέτοιες φωτογραφίσεις. Λίγο πιο τολμηρές, ναι. Αυτό επηρέασε καθόλου την πορεία σου μετά ή ένιωσες να στιγματίζεσαι κάπως ή όχι? Εντάξει, αναφέρεται μέχρι και τώρα, ακόμα μιλάνε γι' αυτό, βγαίνουν διάφορα στα site και αυτά, αλλά δεν το συνήθισα. Ναι. Δεν μου κάνει κάτι. Είναι ένα κομμάτι, εντάξει, που νομίζω ότι τα πλείστα μοντέλα, μπαίνοντας τουλάχιστον σε αυτόν τον χώρο, εγώ το βλέπω καθαρά, τουλάχιστον την περίοδο που ασχολείται κανείς με το modeling, ως επαγγελματικό, ως ένα κομμάτι του επαγγελματικού χώρου αυτού. Ναι. Εντάξει, θα ήθελα να ασχολούνται και να γράφουν πράγματα τα οποία αφορούν εμένα όπως είμαι τώρα. Και όχι όπως ήμουν πριν 7-8 χρόνια, ας πούμε. Ναι. Γιατί από τότε υπάρχει εξέλιξη, έχω κάνει πολλά πράγματα, προσπαθώ να κάνω πολλά πράγματα, προσπαθώ να βελτιωθώ. Όταν μπήκα στη δραματική σχολή, ας πούμε, τον πρώτο χρόνο μου κάναν πρόταση να μπω στο Next Top Model της Ελλάδας. Ναι. Είχε ήδη ξεκινήσει η εκπομπή, να μπω στα μισά σαν εστεμένη και να πάω μέχρι να πήγαινα, ας πούμε, μέχρι τέλος. Το θυμάσαι αυτό, ναι, το Next Top. Και είπα, όχι, δεν θα χάσω εγώ τη δραματική σχολή μου για να μπω σε ένα σόου το οποίο, okay, αύριο θα γίνω διάσημη μόλις μπω. Θα γίνω γνωστή σε όλους. Αλλά ως τι? Ως μια κοπέλα που θα την ψιλοκράξουνε, γιατί ας πούμε μπορεί να έχει λίγο παραπάνω κυταρίτιδα ή λίγο το αυτί το αριστερό μπορεί να είναι πιο στραβό από τα δεξιά. Όχι, δεν θέλω να γίνω γνωστή για αυτό το πράγμα. Ήταν άλλα τα θέλω σου και... εντάξει, ναι, από τη στιγμή που μπήκε στη δραματική σχολή, θεωρώ ότι είχε στόχο πλέον. Ναι, και είναι, θεωρώ, για μένα, πολύ σημαντικό ένας ηθοποιός να έχει βάση, να έχει σπουδάσει αυτό που κάνει. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή ακούω διάφορα γύρω μου, ότι εντάξει, έλα μωρέ, αν το έχεις και... εντάξει, και εγώ πριν μπορεί να το είχα, δεν ξέρω. Αλλά όχι, δεν είναι το ίδιο. Εσύ νιώθεις